την εμπειρία της από τους ανθρώπους των media. Δηλαδή, πόσο της έδιναν οι άνθρωποι των media για να βγει στα περιοδικά και τις εκπομπούλες. Θα ξεκινήσω με τον δικό μας άνθρωπο, τον Πετρή μας, τον Κωστόπουλο. Διαβέ. Λοιπόν, έχει και τους διαλόγους. Πολύ κλαφυρά τα λέει η κοπέλα. Εκ μέρους του κυρίου Κωστόπουλου τηλεφωνώ. Πες τον Πέτρο να με πάρει ο ίδιος, λέει η Τζένι. Ο Πέτρος είμαι. Σε θέλω για Square, Nitro Downtown, μωρό μου. Το πες. Γιατί όχι. Και απάντησε, Πετράν, για σένα, 1 εκατομμύριο δραχμούλες. Νταν. 3.000 ευρώ τότε. Συγγνώμη, πλήρωνε για πολλά. Τότε ο κόσμος. Έχει φάει ψωμάκια μας. Ο κόσμος γενικά την πληρωνόταν. Κάποιοι, για να τα βγάλουν όλα, πληρωνόντουσαν. Αλλά πληρωνόντουσαν και από άλλα περιοδικά και πληρώνονται ακόμα σήμερα από τα αντίστοιχα περιοδικά όταν τα βγάζουν όλα. Όλα. Δηλαδή εγώ όταν πας μια σεξ φωτογράφηση δεν βγάζει. Δεν είναι. Εγώ μου ακούσε και δεν έχεις τηλεόραση ότι κάποιος. Άκου, άκου τηλεοπτικό παιδιά. Γιώργος Λιάγκας. Ο Λιάγκας είμαι, σε θέλω στο κεντρικό, θα μιλήσουμε για το εξώφυλλο του Penthouse που βγήκες γυμνή. Στείλε κάμερα στο στούντιο Γιώργο. Βγάζω βυζί έξω, on camera. Στις ειδήσεις. Το είπες εσύ αυτό. Βγάζει. Εσύ! Δεν εντόπισε! Δεν εντόπισε την οπτικά! Τελείωσε, παιδιά, Ραμαζάνι! Μία εβδομάδα ούτε νερό δεν θα έχει τώρα! Παρασύρθηκα! Σαν τον Κωστόπουλο μιλάς! Σε παρασύραμε στο βούρκο και σένα! Σαν τον Κωστόπουλο μιλάς, φύγε! Πάρ' το βούρκο! Αφού λοιπόν, τι θα γίνει μετά! Στείλε κάμερα στο στούντιο. Στείλε κάμερα στο στούντιο, Γιώργο. Βγάζω το στήθος. Παρασύρθηκα. Το ένα έξω από την κάμερα για να σοκάρω τους παραβρισκομένους στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ο Φακός εστιάζει ένα ολόκληρο λεπτό κατά τύχη. Ναι. Κατά τύχη. Ένα όχι, ολόκληρο λεπτό, αυτό λέει. Ναι. Στη ρόγα μου. Κάνει. Στη ρόγα μου. Α, η λέγα αυτή λέγεται. Όχι, δεν είναι. Και έπειτα γκρο πλάν στη μουράκλα του Λιάγκα. Ναι, έτσι το λέει, έτσι το λέει. Δίθεν αποσβολωμένος και ούτε αυτό να το πω. Όχι, όχι, το λέει αυτό. Ζητεί συγγνώμη από τους τηλεθεατές και διαφημίσεις μισή ώρα. Δηλαδή έγινε κόλαση στη διαφημίση. Ναι, ναι, το θυμόμαστε. Το έχει κάνει όλο. Έχω ανεβάσει την 38.9 με αυτό που είπα, ε. Λοιπόν, σε συγχωρώ. Ακόμα και να. Με παρέσυρε το γλαφυρό, ρε παιδιά. Χθες δεν πρόσεχα που λέγαμε το ρόκου. Ναι, ωραία. Εγώ δηλαδή αυτό το έχετε δει ποτέ. Εγώ δεν έχω δει σε παιδιά αυτό να φαίνεται. Δεν το θυμάσαι που το έκανε αυτό, δεν έχει λουδάκι. Παιδιά, τι λέτε. Είχε γίνει άλλο. Το είχε κάνει. Ο Λιάγκας παρουσίασε ειδήσει τότε εκεί. Και τη φέρανε και προφανώς του είχαν πει και του Λιάγκα. Μου βγάλετε και το πετάει έξω. Πολλά πράγματα. Το πέταξε και το πέταξε έξω τούμπανο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και με την Τατιάνα Στεφανίδου επίση έχει κάνει πάρα πολύ ωραίο. Η Τατιάνα είμαι, ξέχνα τι εκπομπέ του Alter. Κάνουμε πολύ καλό στον Αντένα, σε θέλω στην εκπομπή. Τάτι θα έρθω. Κλείσε μου εισιτήρια business class με γνωστή αεροπορική εταιρεία και σουίτα σε πολύ γνωστό ξενοδοχείο. Μπράβο, Πέτρο. Χρυσή μου, τι έφαγες, 24.000 λογαριασμό, της λέει μετά η Τατιάνα. Τι έφαγε, ρε παιδιά. Κάλεσα μερικούς φίλους, ήπιαμε κάτι σαμπάνιες, τσακίσαμε τα σούσι, παίξαμε μπυρίμπο το πρωί. Έχεις πρόβλημα, Τάτι. Να ξέρεις, Τζένι, θα το πληρώσω από την τσέπη μου, της είπε η Τατιάνα, της Τζένι Χιλουδάκη. Και το πλήρωσε, δηλαδή, το πλήρωσε από την τσέπη της Τατιάνα. Καλά, ρε παιδιά, δεν ξέρουμε τώρα όλα αυτά που γράφει εδώ πέρα, είναι αλήθεια ή όχι. Ναι, λέω, τα πήρε την τσέπη. Αλήθεια, τι έφαγε, ξέρω εγώ. Τι σούσι, αυτό δεν είναι σούσι. Αυτό είναι σούσι. Αυτό είναι σούσι. Ένα ιαπωνικό νησί. Έφαγε Ιαπωνικό. Δημήτρη, ντρέπομαι. Ένα ιαπωνικό νησί. Ανίτα Πάνια. Ανίτα Πάνια, ωραίο. Η Ανίτα είμαι Τζενιό. Έλα στα παρατράγουδα. Ναι. Τα λέει ωραία. Έλα στα παρατράγουδα. Πας καλά, μωρή. Ξέχνα το. Πας καλά, μωρή. Ξέχνα το. Πάνια εδώ. Αϊπνίες θα έρθεις. Πρώτη εκπομπή ήταν ο Βλάσης. Άρα τι έκανε τέτοιο. Άιντε να έρθω. Έχει και σούσι, είδα. Με το σούσι. Πάντα δεν έχω σούσι την έφτια. Έχει αναφερθεί 3-4 φορές το σούσι. Τη αρέσει το ομαρό. Ψάρι. Έφαγε 70 εκατομμύρια δραχμές του Σακελαρόπουλου στα σούσι. Δεν νομίζω. Έλα μου τώρα. Τα 70 εκατομμύρια, άμα τα πάρουμε σε σημερινά λεφτά, τι είναι. 20.000 το φάει. Καλά, πλάκα κάνει. Πλάκα μου κάνει. Είναι πολλά, ρε Πέτρο. Παιδιά, έχει πέσει και δραχμή. Και ο Μαστοράκης, παιδιά που δεν είχε πάει. Ο Μαστοράκης, στην οποία την εκπομπή δεν πήγε, γιατί είχε κλείσει γιατί η Τάτη της είχε πληρώσει τη σουίτα. Ο Μαστοράκης δεν πλήρωνε, τσιγκούνι σου λέει. Και δεν μου τα πλήρωσε για να πάω στην εκπομπή. Και με έκραξε και από πάνω έτσι, ο Μαστοράκης. Οκ, λοιπόν, πάμε στην εκπομπή μου, αλλά. Κάτσε λοιπόν και στη γλώσσα μας. Αυτά, Άρη, τα γράφει σε βιβλίο. Ναι, παιδιά, παιδιά, ορίστε, να το. Κυκλοφορεί στις 20 Δεκεμβρίου το καλύτερο στο 9 το δώρο. Αλλά αυτομαστιγώνεται, διαβάζω, δηλαδή κάνει αυτοκριτική και αυτοσαρκασμό. Σε μεγάλο βαθμό. Καλά, έχει και σοβαρές ιστορίες. Όπως αυτές. Καλά, κύριε Ιούλη, φοβάμαι να πάω μέχρι την πλατεία. Έχει και τόση αλλοδαπά. Ναι, αυτό ήταν τότε που ήταν πόρνη και δεν είχε να αγοράσει τσιγάρα. Και συνάντησε ένα κύριο που έβηχε, γιατί προφανώς μπορεί να είχε κάποια πνευμονία και ήθελε τσιγάρα, δεν είχε να αγοράσει. Και τη έδωσε τσιγάρα τη Τζέννη και ανέβηκε να τα καπνίσει. Έχει δραματικές ιστορίες. Τζενάκι, γεια σου. Να είσαι καλά. Πάμε. Θα μας μιλάει. Συνεχίζουμε. Πήγαινε στη θέση σου.